Ιλιάδα, Ραψοδία Χ, Περίληψη. Έκτορος Ανέρεσης, ο θάνατος του Έκτορα. Ενώ όλοι οι Τρώες φοβισμένοι έχουν καταφύγει μέσα στα τείχη της πόλης, ο Έκτορας μένει έξω να αντιμετωπίσει τον Αχιλλέα. Μάταια ο Πρίαμος και οι Εκάβοι τον ξορκίζουν με θρήνους ψηλά από τα τείχη να μπει στην πόλη και να μην θελήσει να αναμετρηθεί με τον Πυλίδη. Με μελανά χρώματα ζωγραφίζει ο γέρος πατέρας το τέλος της Τρίας και το δικό του, όταν δεν θα υπάρχει πια ο Έκτορας για να τους προστατέψει. Μπροστά σε μια τέτοια μοίρα θα μπορούσε ο Έκτορας να κάνει κάποιες σκέψεις υποχώρησης, να υποταχθεί στον Αχιλλέα, αλλά τις αποδιώχνει αμέσως ως ανάρμοστες και μένει να τον αντιμετωπίσει. Στον ερχομό του Αχιλλέα όμως, ο Έκτορας τρόμαξε και παρά την απόφασή του δεν άντεξε και το βάλε στα πόδια. Πίσω του χύνεται ο Αχιλλέας, όπως πέφτει το γεράκι πίσω από το περιστέρι. Στο τέταρτο γύρισμα ο Δίας ζύγισε τη μοίρα των δύο ηρώων, ψυχοστασία, και η ζυγαριά της μοίρας έγειρε προς το μέρος του Έκτορα. Ο θάνατός του πλέον ήταν αποφασισμένος. Ο Απόλλωνας τον εγκαταλείπει και η Αθηνά σπέβδει να βοηθήσει τον Αχιλλέα. Η θεά παίρνει τη μορφή του Τρώα διήφοβου και παρακινεί τον Έκτορα να αντιμετωπίσουν μαζί τον Αχιλλέα. Ο Έκτορας, που δεν έχει αντιληφθεί την απάτη, αποφασίζει να πολεμήσει τον αντίπαλό του. Του ζητάει μόνο να ορκιστούν πως ο νικητής δεν θα ντροπιάσει τον νεκρό του ιτημένου. Αλλά ο Αχιλλέας αρνείται κατηγορηματικά. Η μονομαχία αρχίζει και ο Αχιλλέας ψάχνει να βρει πού να χτυπήσει τον αντίπαλό του, ο οποίος φορούσε τη θεϊκή πανοπλία που είχε πάρει από τον Πάτροκλο. Τελικά τον σημάδεψε σε κάποιο ακάλυπτο σημείο του λαιμού. Ο Έκτορας πέφτει και παρακαλεί να μην τον αφήσει άταφο, αλλά να δώσει το σώμα του με πλούσια εξαγορά στους δικούς του. Ο Αχιλλέας απορρίπτει οποιαδήποτε υπόσχεση και ο Έκτορας του προφητεύει το δικό του τέλος. Μπροστά στις σκαιές πύλες θα τον χτυπήσει ο Αλέξανδρος, Πάρης και ο Απόλλωνας. Ο Αχιλλέας δεν το είτε. Το ξέρει άλλωστε ότι το τέλος του είναι κοντά. Γι' αυτό απαντά με μια δόση μελαγχολίας στο νεκρό πια Έκτορα ότι όποτε ορίσει ο Δίας την ώρα του θανάτου του, καλώς να έρθει. Στη συνέχεια, ο Αχιλλέας μέσα στον θρίαβό του κακοποιεί το νεκρό σώμα του Έκτορα. Αφού τον γυμνώσει από την πανοπλία του, τον δένει πίσω από το άρμα του και τον σέρνει γυμνό στα χώματα. Το θέαμα αυτό προκαλεί απέραντο θρήνο στους γονείς του νεκρού και στη γυναίκα του, την Ανδρομάχη, η οποία μόλις έχει φτάσει στα τείχη και αντικρίζει το φρικτό θέαμα. Ραψοδία Ψ. Περίληψη. Άθλα επί Πατρόκλο. Αθλητικοί αγώνες προς τιμήν του Πάτροκλου. Ενώ οι Τρώες τρινούν για τον Έκτορα, οι Αχαιοί επιστρέφουν στα πλοία για να φάνε και να ξεκουραστούν. Ο Αχιλλέας, θλιμμένος και κατάκοπος από τον αγώνα, πηγαίνει και κοιμάται στην άκρη της θάλασσας. Στον ύπνο του βλέπει τον Πάτροκλο, που του δίνει οδηγίες για την κηδεία του και εκείνος μάταια προσπαθεί να τον κλείσει στην αγκαλιά του. Την άλλη μέρα ετοιμάζεται η πυρά του Πάτροκλου και γίνονται νεκρικές θυσίες και προσφορές. Θυσιάζει και 12 νεαρούς Τρώες που είχαν συλληφθεί στον ποταμό. Μεταξύ των άλλων προσφορών, ο Αχιλλέας κόβει και προσφέρει στον φίλο του τα μαλλιά του. Η νεκρική πυρά καίει όλη η νύχτα και ο Αχιλλέας ακούραστος κάνει σπονδές ως το πρωί. Τότε σβήνει η φωτιά και πέφτει κι αυτός για ύπνο. Όταν ξυπνά, φροντίζει τα οστά του φίλου του και παραγγέλνει στους Αχαιούς ότι επιθυμεί να ταφεί μαζί με τον Πάτροκλο. Ύστερα οργανώνει αθλητικούς αγώνες προς τιμήν του Πάτροκλου σε 8 αγωνίσματα. Αρματοδρομία, πυγμαχία, πάλι, δρόμο, μονομαχία με δόρατα, δισκοβολία, τοξοβολία και ακοντισμό. Ο ήρωας αθλοθετεί ακριβά δώρα όχι μόνο για τους νικητές, αλλά για όσους παίρνουν μέρος στους αγώνες. Οι αθλητικοί αγώνες αποτελούν μια πρωτότυπη επινόηση του ποιητή με πολλαπλή σημασία. Δημιουργούν ένα ανακουφιστικό διάλειμμα ανάμεσα στον θρήνο για τον Πάτροκλο και τον θρήνο για τον Έκτορα, δείχνουν τη συμφιλίωση του Αχιλλέα με τους συμπολεμιστές του και μας βοηθούν να ξαναθυμηθούμε τις ικανότητες
αλλά και τις αδυναμίες του χαρακτήρα των Αχαιών. Ραψοδία Ωμέγα, περίληψη. Έκτορος Λύτρα, λύτρα για τον Έκτορα. Οι αγώνες τελειώνουν και οι Αχαιοί διπνούν και κοιμούνται. Μόνο ο Αχιλλέας μένει ξάγρυπνος ως το πρωί, που δένει το πτώμα του Έκτορα στο άρμα του και το περιφέρει 3 φορές γύρω από τον τάφο του Πάτροκλου. Αυτό το κάνει και τις επόμενες μέρες και οι θεοί αγανακτούν με τη συμπεριφορά του απέναντι στο νεκρό. Τη 12η ημέρα ο Δίας καλεί τη Θέτιδα και τη στέλνει να πείσει τον γιο της να δεχτεί λύτρα και να παραδώσει τον νεκρό Έκτορα στον πατέρα του. Στέλνει επίσης την Ήριδα στον Πρίαμο με ανάλογες οδηγίες. Ο γέροντας βασιλιάς της Τρίας ξεκινά αμέσως με πλούσια δώρα και με τη συνοδεία του Κήρυκα Ιδαίου για το στρατόπεδο των Αχαιών. Ο Δίας του στέλνει τον Ερμή και τον οδηγεί με ασφάλεια ως τη σκηνή του Αχιλλέα. Όταν ο Πρίαμος μπαίνει στη σκηνή του Αχιλλέα, ο ήρωας και οι σύντροφοί του εκπλήσονται. Μετά το πρώτο ξάφνιασμα, ο Αχιλλέας φέρεται με φιλόξενη διάθεση και σεβασμό στο γέροντα βασιλιά. Προστάζει τις δούλες να πλύνουν και να ντύσουν τον νεκρό, ενώ παρακινεί τον Πρίαμο να δειπνήσει μαζί του. Μετά το κοινό δείπνο των δύο αντρών, ο Αχιλλέας διατάζει να στρώσουν κρεβάτι για τον φιλοξενούμενο στο υπόστεγο της σκηνής και υπόσχεται 10ήμερη ανακοχή για να εκταφεί ο Έκτορας. Ενώ ο Πρίαμος με τον Ιδαίο κοιμούνται έξω, ο Ερμής τους ξυπνά, τους βοηθάει να ετοιμαστούν και τους συνοδεύει ο ίδιος μέχρι τον Σκάμανδρο. Την αυγή ο Πρίαμος με τον Ιδαίο και τον νεκρό Έκτορα φτάνουν στην πόλη. Η Κασάνδρα, η οποία τους βλέπει πρώτη από την Ακρόπολη της Τρίας, ανακοινώνει την άφηξή τους στους Τρώες, που σπέδουν μαζί με την Εκάδη και την Ανδρομάχη να τους συναντήσουν. Επακολουθεί μεγάλος θρήνος και την 10η μέρα γίνεται η ταφή του Έκτορα.